Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος που η καμπάνια αυτή ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία ξεκινάει από την όμορφη πόλη της Ξάνθης, όπου έχω πολύ καλές αναμνήσεις από την εποχή που ακόμη υπηρετούσα τη θητεία μου σε κοντινή κομμόπολη στις Άπες τότε. Η προσπάθεια αυτή που γίνεται και η οποία ξεκίνησε εδώ και 23-24 χρόνια είναι μια προσπάθεια που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι στα παιδιά μας δεν αρκεί να δώσουμε τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι η Ελλάδα. Πρωτίστως πρέπει να τους παραδώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Για μένα η αρχαιοκαπηλεία είναι εθνική μειοδοσία, όσο και είναι σκληρή αυτή η κουβέντα, γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν σέβονται τον ελληνικό πολιτισμό δεν μπορούν να σεβαστούν τίποτα. Και μιλάμε για τους Έλληνες. Οι ξένοι πάντα μας λαιλατούσαν, πάντα θέλανε το δικό μας πολιτισμό, τον οποίο δεν είχαν. Δράτωμαι της ευκαιρίας από το ευγενικό σας βήμα να ευχαριστήσω θερμά, διότι αυτές οι προσπάθειες είναι ομαδικές. Δεν ανήκουν ούτε σε μένα ούτε σε κανέναν προσωπικά. Δράτωμαι λοιπόν της ευκαιρίας να ευχαριστήσω πρώτα την οικογένειά μου, τους συνεργάτες μου, τους αφανείς συνεργάτες, τους πληροφοριοδότες που τόσα χρόνια μας τροφοδοτούσαν με πληροφορίες, την ελληνική αστυνομία, τη Βίκη την Παφατάκη, μια Ελληνίδα η οποία ταξιδεύει τον ελληνικό πολιτισμό και πραγματικά μας κάνει όλους περήφανους, μια Ελληνίδα η οποία προσφέρει πάρα πολλά και θα πρέπει να της το αναγνωρίσουμε, το φίλο μου το Μίμη τον Μπλέσσα, ο οποίος ταξίδεψε μαζί με τον Γιάννη τον Σμαραγδί, τον Αλέξη τον Κοστάλα, τους εθελοντές εδώ στην Ξάνθη που πραγματικά με έχουν συγκλονίσει, με έχουν συγκινήσει, με έχουν κάνει να νιώσω ότι η Ξάνθη είναι μια δεύτερη πατρίδα μου. Και πραγματικά θα πρέπει να πούμε και ένα πράγμα. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ενημερωθεί η νεολαία μας για το τι σημαίνει πολιτιστική κληρονομιά, τι σημαίνει αρχαιοκαπηλεία. Ο καλύτερος τρόπος για να καταπολεμήσουμε την αρχαιοκαπηλεία είναι να ενημερώσουμε τους νέους μας. Πολύ ευτυχής που μία εκδήλωση ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία ξεκινάει από την Ξάνθη, μία πόλη η οποία κρύβει, αγκαλιάζει το μεγάλο λίκνο της αρχαιότητας που λέγεται Άβδυρα. Μία πόλη που πραγματικά ξεχυλίζει πολιτισμό. Σήμερα πρέπει να διαφυλάξουμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς. Σήμερα πρέπει να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Το αύριο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ στην πόλη της Ξάνθης, στην εκδήλωση με τίτλο «Λαθρέμπορη ιστορία σε άλλη όψη», όπου σημαίνουσες προσωπικότητες παίρνουν μέρος. Επίσης είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Γιώργο Τσούκαλη, έναν Έλληνα ο οποίος αγωνίζεται εθελοντικά για την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας και έχει επιστρέψει στη χώρα πάνω από 15.000 θησαυρούς. Βρίσκομαι στη Ξάνθη για αυτή την εκδήλωση που αφορά το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Τσούκαλη, ενός ανθρώπου ο οποίος με τον τρόπο του προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στην υπόθεση του παρελθόντος που μας γέννησε, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη πολλών ειδικών περιπτώσεων αρχαιοκαπηλείας. Βρίσκομαι επίσης εδώ στη Ξάνθη για ένα πρόσθετο λόγο, ότι η διευθύντρια, η Γενική Γραμματέας Διευθύντρια είναι των γραφείων ΣΑΚΑ, είναι η Βίκη Παφατάκη, η οποία κατάγεται από εδώ, ένα εξαιρετικό άτομο και υπήρξε φοιτήτριά μου το 1991 όταν ήμουν καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, συναισθηματικοί λόγοι, στηρίζοντας την εξαίρετη Βίκη Παφατάκη που προσφέρει με τα βραβεία ΣΑΚΑ ένα μεγάλο κύρος στη χώρα αλλά και στην Ξάνθη. Και επιπλέον η παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Τσούκαλη, που είναι μια αφορμή, ένας βατήρας για να αρχίσουν οι Έλληνες να στηρίζουν όλες τις δράσεις κατά της αρχαιοκαπηλείας, με κάνουν ευτυχή που βρίσκομαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα
περιορίσω, γιατί θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες, γιατί καταλαβαίνεις τι σημαίνει να λαθρεμπορεύεται η ιστορία μας. Θα μιλήσω όμως για τον κυνηγό των λαθρεμπόρων, για έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε ποτέ να κυνηγάει τον ήρωό του. Και τέτοιους ανθρώπους πρώτον τους κατατάσσω σε αυτό που λέω φίλους μου, και δεύτερον τους εκτιμώ απεριόριστα και δεν χάνω την ευκαιρία να το δηλώνω. Και όλα αυτά αφορούν τον Γιώργο, τον Γιώργο του Τζούκαλη. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του Γιώργου του Τσούκαλη στην Ξάνθη και στη Θράκη γενικότερα, διότι ο Τσούκαλης, ο Γιώργος ο Τσούκαλης αποτελεί παράδοση, αποτελεί ιστορία, αποτελεί διαφύλαξη κληρονομιάς. Ταυτόχρονα θέλω να ευχαριστήσω και πρέπει να ευχαριστήσουμε όλοι μας τα βραβεία του Ζέπε Σάκα και την ιδιαίτερα τη Γενική Γραμματέα, την Βίκη την Παφατάκη, η οποία διοργάνωσε στην εντέλεια αυτή την εκδήλωση. Είναι πολύ σημαντικό που από την Ξάνθη αρχίζει μια τεράστια προσπάθεια για τη διαφύλαξη τόσο της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και της παράδοσής μας. Υπάρχουν τεράστια κομμάτια τα οποία βρίσκονται στο εξωτερικό. Υπάρχει ένας τεράστιος αγώνας του Γιώργου του Τσούκαλη εδώ και χρόνια. Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε, είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε όλοι μαζί και πιασμένοι χέρι-χέρι να έχουμε αποτέλεσμα. Εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Τσούκαλη. Πιστεύω ότι κάνει ένα έργο που θα έπρεπε να έχει τιμηθεί πολλές φορές από την πολιτεία και αποδεικνύει άλλη μια φορά ότι ό,τι κάνουμε σε ιδιωτικό επίπεδο δεν το κάνει η ίδια η πολιτεία. Οφείλουμε πολλά στον Γιώργο τον Τσούκαλη και σε αυτόν τον προσωπικό αγώνα που έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια για να γυρίσουν δικά μας πράγματα, δική μας περιουσία, δικά μας αρχαία κομμάτια. Και ο ίδιος χαίρομαι διότι κάθεται σεμνά σε μια γωνιά και καμαρώνει όταν βρίσκουν αυτά τα κομμάτια τη θέση τους σε ένα μουσείο όπως στην Κόρινθο, όπως σε άλλες γωνιές της χώρας, και κάθεται σεμνά και καμαρώνει, παθιάζεται με αυτό που κάνει και του οφείλουμε πολλά μπράβο. Και εμείς ατομικά και η πολιτεία που δυστυχώς θα έπρεπε να κάνει πολύ περισσότερο σε αυτό το τομέα. Είναι ένα έγκλημα αυτό που κάποιοι κάναν και δυστυχώς συνεχίζουν να κάνουν εναντίον της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας, εναντίον της πατρίδας μας. Συγχαρητήρια σε όλους όσους διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση, σε όσους συμμετέχουν, στη Βίκη την Παφατάκη, την πολύ καλή μου φίλη. Συγχαρητήρια στους εκλεκτούς καλλιτέχνες, ανθρώπους της τέχνης, της δράσης όπως ο Γιώργος Τσούκαλης που είναι σήμερα εδώ. Και είναι αυτονόητο ότι όλες αυτές τις προσπάθειες τις στηρίζουμε και ευχόμαστε να διευρυνθούν στο μέλλον. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Ξάνθη, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και για την ευρύτερη περιοχή, γιατί ο αρχαιολογικός χώρος ευρύτερα της Θράκης είναι ένας πλούτος που πολλούς αιώνες έχει λαϊλατηθεί και βλέπουμε ότι σε μουσεία του εξωτερικού υπάρχουν πολύ σημαντικά αντικείμενα από την Θράκη. Εγώ πρέπει να πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ από τη μελέτη του βιβλίου του κ. Τσούκαλη σχετικά με την αρχαιοκαπηλεία. Εκτός του ότι γνώρισα πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα, εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ο μεγάλος και ο σοβαρός ρόλος τον οποίο μπορεί να παίξει ο άνθρωπος για την ανακάλυψη του αρχαιολογικού πλούτου, είτε είναι αρχαίος, είτε είναι βυζαντινός, είτε νεότερος. Μένω έκπληκτος από τη συγκέντρωση και την προθυμία του κόσμου να παραναρθεί σήμερα, όπως επίσης και επειδή
μην αδικήσουμε κανένα, πιο να πρωτοκαλωσορίσουμε από τους εκλεκτούς επισήμους που έχετε και από αυτούς που έχουν προσφέρει ειδικά στην τέχνη. Τους καλωσορίζω όλους, τους εύχομαι να περάσουν καλά στην Ξάνθη και είμαι σίγουρος ότι θα την ξαναεπισκεφθούν. Ευχαριστώ πολύ. Της εκδήλωσης είναι μια από τις ερωτότερες πόλεις της Ελλάδας, η Ξάνθη. Και επίσης ο αρχαιολογικός χώρος των Αθήρων είναι η πόλη του Δημόκρητου, του Πρωταγόρα και δίνουμε εγχείρηση στην καμπάνια ενάντια στην αρχαιοκατηλία και στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την επιστροφή των κλεμμένων πολιτιστικών μας θησαυρών. Γιατί αυτό είναι κάτι που μας αφορά όλους, όλους πραγματικά. Από το 1940 μέχρι και σήμερα καταγράφονται 60 έως 240 υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας στον χρόνο. Είναι πολύ ήπιο το γεγονός ότι από το 2009 μέχρι και σήμερα, δηλαδή
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης για τη χώρα, η αρχαιοκαπηλεία, για φανταστείτε, έχει αυξηθεί κατά 30%. Είναι ένα τεράστιο ποσοστό, στο οποίο πρέπει όλοι να σκύψουν από πάνω και νομίζω ότι πρέπει σιγά σιγά να ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Οι σαυροί που βρίσκονται στο εξωτερικό, νομίζω πως όλοι μας πια, θα πρέπει να αναζητούμε περισσότερο και να τους επιθυμούμε πίσω, εδώ, στο σπίτι τους, στη χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, την Ελλάδα. Θα παρακαλέσουμε τότε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Παυλίδη, να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω το χαιρετισμό μου από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους, οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους, που είμαστε τη Τσάνθη, τη Θράκη, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να χαιρετήσω την παρουσία του μεγάλου Μίμη Μπλέσσα και να τον ευχαριστήσω γιατί συχνά πυκνά είναι εδώ κοντά μας και δίνει μια άλλη διάσταση γενικότερα στον χώρο της τέχνης. Να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Σμαραγδί και να ευχαριστήσω για την παρουσία του. Να ευχαριστήσω για την παρουσία χαιρετώντας επίσης για τον κύριο Τσούκαλη. Να χαιρετήσω επίσης και τον κύριο Αλέξη Κοστάλα, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος συνδεδεμένος βαθιά με την τέχνη σε αυτόν εδώ τον τόπο. Να χαιρετήσω τον βουλευτή μας και πρώην Υπουργό, τον Αλέξανδρο Κοντό, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή, τους αστυνομικούς διευθυντές, τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου, τους εκπροσώπους όλων των αρχών και των φορέων. Είναι μεγάλη τιμή και σημαντικό το γεγονός ότι η έναρξη της καμπάνιας ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία γίνεται από τα βραβεία Τζουζέπε Σιάκα και ξεκινά από αυτόν εδώ τον τόπο. Θεωρώ ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Η Ελλάδα είναι ένας απέραντος αρχαιολογικός χώρος. Κάθε τόπος, κάθε σημείο έχει τις μνήμες αλλά και τα μνημεία του. Μνήμες και μνημεία, μια ιστορία βαθιά χαμένη πίσω στα χρόνια της μυθολογίας, που ακόμη και σήμερα είναι πολύτιμα στοιχεία για την επιβίωση της πατρίδας και του έθνους μας. Μέσα στα χρόνια της κρίσης, εάν δεν υπήρχε η τεράστια αυτή προσφορά του κλασικού ελληνισμού στο παγκόσμιο πνεύμα, πολύ λιγότερα πιστέψτε με ότι θα πετυχαίναμε και θα ήμασταν σε πολύ δυσκολότερη θέση. Η παράδοση συνήθως είναι η συλλογική μνήμη, η πρόσφατη συλλογική μνήμη ενός λαού. Ο πολιτισμός είναι το άθροισμα της βαθιάς ιστορικής, μυθολογικής αν θέλετε, μνήμης μέσα από το πέρασμα των αιώνων. Και συναθρίζει όλα εκείνα τα στοιχεία ενός λαού που συγκροτούν την τελική του ταυτότητα μέσα από το πέρασμα των χιλιετιών, των αιώνων. Όπως είπα νωρίτερα, ο κάθε τόπος έχει τα δικά του μνημεία. Η Ελλάδα έχει υποστεί κατά καιρούς τεράστιες λαιλασίες. Τα τελευταία όμως χρόνια, τα χρόνια της κρίσης, το φαινόμενο αυτό επιδεινώθηκε. Και δεν χρειάζονται, δεν απαιτούνται μόνο καμπάνιες αστυνομικού τύπου για την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας. Χρειάζονται, αντίθετα, και είναι πολύ σημαντικό, πόροι, προστασία, ανάδειξη, η οποία θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη. Δυστυχώς, αυτά τα χρόνια, αυτοί οι πόροι λείπουν. Θα ήθελα όμως, με την ευκαιρία, να κάνω και μια αναφορά στον τόπο μας, στην περιφέρειά μας. Όπως υπάρχουν τα Ελγίνια, τα οποία προέρχονται από τον Παρθενώνα, έχουμε και εμείς τα δικά μας Ελγίνια,
τα οποία βρίσκονται σε πολλά σημεία του κόσμου. Η νίκη της Αμοθράκης από το ιερό των μεγάλων θεών της Αμοθράκης που κοσμεί την είσοδο του Μουσείου του Λούβρου, τα κλεμμένα κοιμήλια, και είναι πάρα πολλά, σχεδόν από τον 10ο μετά Χριστό αιώνα, από τα μοναστήρια μας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας, της Αρχαγγελιώτισσας, της Παναγίας της Καλαμούς, από πάρα πολλά σημεία τα οποία βρίσκονται σε πολλά σημεία της Βουλγαρίας και όχι μόνο, και πολλά άλλα. Ως περιφέρεια, χαιρετίζοντας και κλείνοντας αυτή την εκδήλωση, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ένα μέρος των πόρων μας, που ήδη το ξεκινήσαμε, θα το διαθέσουμε στην ανάδειξη των αρχαιολογικών μας μνημείων. Θέλουμε να συγκροτήσουμε την πολιτισμική μας ταυτότητα και να την βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Κάποιο από αυτά, όπως είναι η αρχαία πόλη των Φιλίππων, επιδιώκουμε να ενταχθεί στις προστατευόμενες περιοχές παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Η περιφέρεια θα σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Αρρωγός σε μια προσπάθεια την οποία οφείλουμε στις επόμενες γενιές. Θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές, σε όλους. Ευχαριστίες ιδιαίτερες στον κύριο Τσούκαλη για αυτή του την επενετή ενέργεια να δρομολογήσει με δική του πρωτοβουλία αυτή την καμπάνια, μια καμπάνια που νομίζω ότι θα αφυπνήσει συνειδήσεις και αδράνειες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον κύριο Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, σας καλωσορίζουμε ειδικότερα τους εκλεκτούς καλεσμένους που έχετε έρθει από μακριά. Σας ευχόμαστε καλή διαμονή στη φιλόξενη πόλη μας, στη γενέτειρα του Μάνου Χατζηδάκη, στην πόλη του πολιτισμού. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει μακραίωνη πολιτιστική και ιστορική παράδοση. Μνημεία και ίχνη αυτής της πορείας είναι διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Είναι λοιπόν ύψιστο καθήκον μας να προστατεύσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά, που είναι το καύχημα και η περηφάνεια κάθε Έλληνα. Δυστυχώς όμως, και ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, η αρχαιοκαπηλεία βρίσκεται σε έξαρση. Βέβαια δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο αιώνων. Πάντοτε οι αρχαιοκάπηλοι υποφθαλμιούσαν τους αρχαιολογικούς θησαυρούς της Ελλάδας. Και δεν είναι τυχαίο. Η λαθρανασκαφή και η αρχαιοκαπηλεία είναι μία πληγή, είναι μία μάστιγα. Και δυστυχώς το οργανωμένο κράτος δεν μπόρεσε να πατάξει. Είναι ευτύχημα που υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν αγώνα κατά αυτού του φαινομένου, κατά αυτού του εγκλήματος. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Τσούκαλης, ο γνωστός ιδιωτικός ερευνητής, τον οποίον έχουμε την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε στην πόλη μας και στην παρούσα εκδήλωση, ο οποίος θα μας παρουσιάσει το βιβλίο του «Λαθρέμπορη Ιστορίας». Θα σταθώ σε μία φράση του. «Η Ελλάδα είναι ένα τεράστιο μουσείο που σε ορισμένες περιπτώσεις θυμίζει ξέφραγο αμπέλι, και αυτό είναι μία πραγματικότητα. Αυτό αποτυπώνει τη σύγχρονη Ελλάδα». Και είναι επίσης σημαντικό το ότι χαρακτηρίζει την αρχαιοκαπηλεία ως εθνική μειοδοσία. Εκ μέρους λοιπόν του Δημάρχου, θα ήθελα να σας συγχαρώ, κύριε Τσούκαλη, για την προσπάθειά σας αυτή, για την πάταξη της εθνικής μειοδοσίας, όπως χαρακτηρίζεται πολύ εύστοχα την αρχαιοκαπηλεία, να συγχαρώ τους υπόλοιπους ομιλητές και την διοργανώτρια, και γενικώς τους διοργανωτές της σημαντικής αυτής εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ. Και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους εκλεκτούς καλεσμένους, ανθρώπους οι οποίοι τιμούν ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού και της δράσης, όπως ο Γιώργος Τσούκαλης, οι οποίοι τιμούν σήμερα με την παρουσία τους εδώ την εκδήλωση, μια εξαιρετική εκδήλωση και μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Διότι η αρχαιοκαπηλεία, πρέπει να πούμε, ότι είναι ένα έγκλημα.
κατά του πολιτισμού, ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, ένα έγκλημα που γίνεται σε βάρος της χώρας μας. Και όλες αυτές οι προσπάθειες που γίνονται, και χαίρομαι που ξεκινούμε από εδώ, από την Ξάνθη, θεωρώ ότι είναι επενετές, θεωρώ ότι κινούνται στην κατεύθυνση της ουσιαστικής αντιμετώπισης, διότι σε όλα αυτά τα φαινόμενα, εάν δεν ενεργοποιηθούν οι πολίτες, δεν μπορούμε να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και βέβαια είναι αυτονόητο ότι όπου μπορεί ο καθένας να βοηθήσει, ότι όλοι θα συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την καλή μου φίλη τη Βίκη την Παφατάκη, η οποία είναι η ψυχή της σημερινής εκδήλωσης και της προσπάθειας που γίνεται και πολλών άλλων προσπαθειών για την ανάδειξη του πολιτισμού, των παραδόσεών μας, την ανάδειξη θεμάτων που ίσως και κακώς δεν μας απασχολούν όσο θα έπρεπε, αλλά η Βίκη μπορεί και μας ενεργοποιεί έτσι ώστε να τα αντιμετωπίζουμε με επιτυχία. Να ευχηθώ να έχει καλή επιτυχία η εκδήλωσή μας. Όλοι όσοι δεν είστε από την Ξάνθη, να σας ζητήσω να διαφημίσετε την περιοχή μας, την πόλη μας, έτσι. Να ξέρετε ότι εμείς είμαστε πολύ φιλόξενοι άνθρωποι, ότι σας αγαπάμε όλους. Και να πω το Γιώργο τον Τζούκαλη, ο οποίος με δική του πρωτοβουλία, έτσι, με μεγάλους κινδύνους, κατορθώνει και δίνει μια πολύ μεγάλη μάχη εδώ και χρόνια και έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Βρεθήκαμε πριν λίγες μέρες στο γραφείο του. Μου έκανε την χάρη να μου δώσει το βιβλίο του με μια πολύ ζεστή αφιέρωση. Να του πω να συνεχίσει και αυτή την προσπάθεια και όλες τις προσπάθειες που κάνει, γιατί κάνει εξαιρετικές προσπάθειες σε πάρα πολλά επίπεδα ο Γιώργος, που ξεφεύγουν από τα πλαίσια ενός απλού ιδιωτικού ερευνητή. Να είναι γερός λοιπόν να συνεχίζει τις προσπάθειές του, όπως και να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος έτσι που είναι ο κύριος Μαραγδής σήμερα εδώ μαζί μας και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες συνθέτες, ο Μίμης Οπλέσας, με τον οποίο στο παρελθόν βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε θα έλεγα, και σχεδιάζαμε να κάνουμε ένα φεστιβάλ jazz στην Ξάνθη που θα γινόταν κάθε χρόνο. Συνθήκες δεν το επέτρεψαν βέβαια, κυρίως οι οικονομικές συνθήκες, όμως παραμένει μέσα, τουλάχιστον στη δικιά μου την καρδιά και στα σχέδιά μας, κύριε Πλέσα, και τον κύριο Κοστάλα και όλους, και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εκδήλωση και στη συνέχεια που θα έχει η εκδήλωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, εκλεκτοί καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, καλωσορίζοντας τον κύριο Τσούκαλη, του προσδίδω ως χαιρετισμό ένα μέρος από το πιστόφυλλο του βιβλίου του. Το βιβλίο αυτό ενδυναμώνει την ιστορική αυτοσυνειδησία μας και εδραιώνει την πεποίθηση ότι είναι χρέος όλων μας, ο καθένας στο μερίδιο που τον αλογεί, να προστατεύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Κυρίες και κύριοι, θεωρώ χρέος όλων μας ότι είναι η προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από τους αρχαιοτάτους χρόνους, γνώρισμα της ανθρώπινης φυλής, γνώρισμα της φυλής της ελληνικής, είναι η αρχαιοκαπηλεία. Ή διαφορετικά, η προδοσία της ίδιας της φυλής μας, μεταφορικά, μιας φυλής που δημιούργησε, έδωσε τον πολιτισμό της έως τα πέρατα της γης. Κι όμως είναι ανάγκη να κοιτάξουμε τον εαυτό μας και να πούμε τελικά τι έκανε ο καθένας μας ξεχωριστά για να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Κύριε Τσούκαλη, σας συγχαίρω για τους ανιδιοτελείς αγώνες σας και σας προτρέπω να συνεχίσετε την ενημέρωση προς όφελος της Ελλάδος που ματώνει από την αρχαιοκαπηλεία αιώνες τώρα. Η προσπάθειά σας αποτελεί παράδειγμα. Θα πρέπει όμως να αποτελέσει και αφόρμηση ώστε οι μεγάλοι της γης να κατανοήσουν ότι κάθε τι που υφαρπάζεται ή πωλείται έναντι δισεκατομμυρίων ενώ είναι προϊόν κλοπής, πως δεν είναι προνόμιο αλλά είναι ντροπή. Ακόμη και σήμερα πωλούνται ελληνικές αρχαιότητες σε μεγάλους οίκους του εξωτερικού και κάποιες φορές μάλιστα πολιτές τυχάνει να είναι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα σας. Καταρχάς είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που βρίσκομαι στην πόλη. Στην πόλη που μεγάλωσα, στην πόλη που ζουν οι γονείς μου, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, οι φίλοι μου. Θα ήθελα να σας πω το εξής, να σας ρωτήσω. Η αγάπη για τον άνθρωπο, για τον πολιτισμό, για την επιστήμη έχει πατρίδα? Όχι. Είναι ασύνορη. Άρα λοιπόν δεν έχει σημασία αν μεγάλοι οργανισμοί που έχουν έδρα κάπου, κάποιον άλλο τόπο, κάποια άλλη πατρίδα, υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα και παίρνουν πρωτοβουλίες. Γιατί αυτές οι πρωτοβουλίες προέρχονται από ελληνικές ψυχές, προέρχονται από ψυχές που ξέρουν να αγωνίζονται, χωρίς μικρότητες, που έχουμε πατήσει όλοι το εγώ και το έχουμε κάνει εμείς, και αυτή είναι η πεμπτουσία του εθελοντισμού. Θα ήθελα πριν πω δύο πράγματα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλα τα μέλη εδώ που βρίσκονται στην Ξάνθη, μια μεγάλη και ισχυρή ομάδα, άνθρωποι που άφησαν τις δουλειές τους για να ετοιμάσουν αυτή την εκδήλωση, όχι απλά για να περάσουμε όμορφα σήμερα, αλλά να αναρωτηθούμε κάποια πράγματα. Πόσοι από εμάς ξέρουμε την ιστορία για την νίκη της Αμοθράκης? Πόσοι από εμάς ξέρουμε τι ήταν οι Καριάτιδες ή ποιες ήταν οι Καριάτιδες? Είδαμε ένα εξαιρετικό δρόμενο εδώ που συμβόλιζε. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε, και ξέρετε γιατί? Γιατί υπάρχουν πολλοί λακέδες στην εκπαίδευσή μας. Πρέπει ο Έλληνας να αποκτήσει γνώση, πρέπει να ενημερωθεί, για να μην χάσουμε την ιστορία μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να μην πάρουμε το δάνειο από τα παιδιά μας. Και έτσι λοιπόν θα πατάξουμε και την αρχαιοκαπηλεία. Η γνώση είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τα Τζουζέπε Σάκα. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που μάχεται για τον πολιτιστικό, επιστημονικό και κοινωνικό εθελοντισμό. Δεν είναι ένας οργανισμός του Βατικανού, όπως συνηθίζεται να λέγεται. Απλά η κεντρική εκδήλωση γίνεται στο Βατικανό. Είναι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωκοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ιταλικής Δημοκρατίας, πολύ σημαντικών επιτροπών όπως Ολυμπιακών Επιτροπών. Και είμαστε περιχαρείς που μπορέσαμε στη μνήμη ενός παλικαριού που σκοτώθηκε σε εθελοντική δράση του Τζουζέπε Σάκα, να μοιραστούμε την αγάπη του για τον εθελοντισμό, και δεν έχει σημασία αν εκείνος ήταν Ιταλός και εμείς είμαστε Έλληνες. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους εκλεκτούς φίλους, το δάσκαλό μου, το μεγάλο δάσκαλό μου, τον Γιάννη Σμαραγδί, που τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα δράτω με της ευκαιρίας σήμερα να χαιρετήσω και έναν άλλον δάσκαλό μου, και είμαι πολύ περήφανη που είναι εδώ και μας αγκαλιάζουν, τον κύριο Θανάση Μουσόπουλο, σε μια άλλη ηλικιακή διαδρομή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Τάσο του Θεοδωρακέ, ο οποίος πήρε την πρωτοβουλία για αυτή την εκδήλωση. Και όλους τους φίλους που πραγματικά έκαναν το παν, μια τεράστια ομάδα, τεράστια μικρή ομάδα, 20 ατόμων που πραγματικά έκανε τα πάντα για να βγει αυτή η εκδήλωση. Είναι ανεκδίγητη η αγκαλιά του κόσμου της Ξάνθης, μαθήτριες που άφησαν τα μαθήματά τους και έκαναν τη χορογραφία, και πραγματικά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή επιτυχία, ας ενώσουμε τα χέρια, ας αφήσουμε τις μικροψυχίες, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Ο πιο άσχημος δρόμος στη ζωή δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στο κακό και στο καλό. Είναι η αμφιβολία και η αμφισβήτηση. Ας χαρούμε λοιπόν τη βραδιά μας, ας πάρουμε ναύσματα, να σκεφτούμε λίγο πιο βαθιά και ας καλωσορίσουμε τον Γιώργο τον Τζούκαλη, που πραγματικά είναι ένας Έλληνας που έχει φέρει πίσω στην πατρίδα 15.000 αρχαιολογικούς θησαυρούς. Και επίσης, πολύ σημαντικό, ανθρώπους όπως ο Γιάννης ο Σμαραγδής, ο Μίμης ο Πλέσας, η Λουκίλα η Καρέρ, πάρα πολλοί φίλοι που είναι εδώ σήμερα, αγαπημένοι φίλοι που μας υποστηρίζουν, και αυτό να κρατήσετε, αυτή την όμορφη συντροφιά που αγωνίζεται για το καλό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή που είμαι στην πατρίδα μου, και ας ενώσουμε λοιπόν τα χέρια να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να ξεβολευτούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Μαμά και μπαμπά, σας ευχαριστώ.
εδώ σήμερα, πέραν όλων των υπολείπων, είναι το σημαντικό το βιβλίο του κυρίου Τσούκαλη, «Λατρεύω της ιστορίας». Στο βιβλίο αυτό αναφέρονται χαρακτηριστικά υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας που ο κύριος Τσούκαλης ξεκίνησε από το 1990 μέχρι σήμερα. Ας δούμε τώρα ένα βιντεάκι από την διάβευση του κυρίου Τσούκαλη στο Βατικανό. Di merito, questo è internazionale, a premiare chiamerei il generale Gerardo Restaino. Generale. Buonasera. Sembra il minimo. E poi a ritirare il premio, il diploma di merito, è un economista poliziotto greco che ha conseguito eccezionali successi con la sua lotta contro il traffico illegale di opere d'arte, il dottor Giorgos Tsoukalis. Economist and a Polish author, you earned great success with his fight against the illegal trafficking of works of art. Congratulations. Grazie, grazie. Allora, prima di avviarci. No, però c'è un'altra cosa. Sì. Cioè, io a proposito, mi scusi, dottor Tsoukalis. Come si dice? Venga, venga, venga. Non torna. Perché la delegazione greca deve consegnargli un premio, quindi c'è Caterina Niku, anche lei è un'amica del premio, e la professoressa Papataki. Per un premio da parte della Grecia, da parte della delegazione greca. Quindi puoi spiegare. Devo dire due parole come greca. Γιώργος Τσούκαλης fa una cosa veramente eccezionale. Sta lottando contro le rapine delle antichità, che è un fenomeno molto, si fa molto spesso ultimamente, come un secolo fa, sia in Grecia sia in Italia. Se rubiamo le nostre antichità, è come se fosse rubare noi stessi, le nostre cellule. Rischiando la sua vita, ha fatto tornare nello Stato greco veramente antichità di milioni, forse di miliardi, non lo so, di valore, però il valore più grosso è che queste opere d'arte sono nel proprio paese. Per questo voglio complimentare come greca Giorgos Tsoukalis και να το ρωτήσω κάτι στα ελληνικά, θα κάνετε το ίδιο και για την Ιταλία. Βεβαίως, θεωρώ ότι οι αρχαιότητες ανήκουν στην κάθε χώρα που έχουν γεννηθεί. Γι' αυτό και θέλω βράδυ με τις ευκαιρίες να πω ένα πράγμα, ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα θέλουν να ενώσετε όλη τη φωνή. Μαζί με τη δική μας πρέπει να πιστέψετε. Και εμείς το βράδυ. Και εμείς Θεμοθράκης. Ευχαριστώ. Όταν πριν από ένα χρόνο βρέθηκε ένα χρυσό κοράνι στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που ζήτησα να επιστραφεί εκεί που ανήκει. Ένα λεπτό. Σε puoi farci una sintesi. Dico un attimo perché devo tradurre. Ho chiesto al signor Tsoukalis se avrebbe fatto la stessa cosa per l'Italia. Ha detto di sì perché le antichità appartengono a tutti noi, appartengono all'universo. Chiedigli se si vuole fermare qualche cosa. Ha detto una cosa che noi greci vogliamo molto, unire le nostre voci e devono i marmi di Partenone tornare nel proprio paese. E vogliamo la nostra voce unita. Grazie, grazie mille. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Thank you.
η νέα θεατρική παράσταση με υπόλοιπος. Ο Πέτρος Γωνιωτάκης επιδίωξε και απέτυχε να συναντήσει τον 67χρονο συντηρητή εργοτέχνη συμπτωματικά στο καφέ του Κάλβερ, όπου βρισκόταν τάχα με μια παρέα του. Γρήγορα συνέχισαν τις συναντήσεις και τις εξόδους τους στο νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Σύγκρου. Ο Πέτρος εμφανιζόταν σαν ο γαλαντόμος νυχτόφιος που κερδούσε με χαρά τον νέο φίλο του με χρήματα βεβαίως ύψους πολλών χιλιάδων ευρώ που πλήρωνε από την τσέπη μου, προκειμένου να παρασυρθεί ο ύποπτος και η υπόθεση να έχει αίσιο τέλος. Η παράσταση που ανέβαζε στην πίστα του νυχτερινού κέντρου έπρεπε να είναι ξεκάθαρη και να μην κίνει καμία υποψία. Ο 67χρονος φαινόταν ενθουσιασμένο με τον Πέτρο, το γιο του Ναυλομεζίδη. Αυτός ο αυθεντικός μπερτζές που είχαμε δημιουργήσει, τον είχε βοηθεύσει. Στο δεύτερο μέρος του θεατρικού έργου ενεργοποίησα έναν ακόμη ρόλο, μια νέα συνεργάτη δάχτυλα. Επρόκειτο για την Νότα, μια 45χρονη πανέμορφη ξανθιά γυναίκα με κοντό μανί και γυμνασμένο σώμα που ήταν αθλήτρια του σκύλου. Η Νότα, που παλιότερα είχε σχέση με γεωπτικές υπηρεσίες, με είχε βοηθήσει σε πολλές ιδιωτικές έρευνες, τις οποίες είχε ολοκληρώσει με απόλυτη επιτυχία. Η Νότα εμφανίστηκε σαν οδοντίατρος, στενή φίλη του ισοδηματία Πέτρου Γωνιωτάκη, με σπίτι στην οδό Ηρώδου του Αττικού, αλλά και στο Λονδίνο. Σε δεύτερη φάση, όταν γυριάστηκε, δήλωσε ότι είχε φόβη τις βυζαντινές εικόνες. Κάποια μέρα ο Πέτρος ζήτησε από τον 67χρονο να πάει σε ένα εστιατόριο στην Κλειφάδα με τη φίλη του Κοινότα, που άρχισε πλέον τη δική της πρόσα. Η κοπέλα έδειχνε ένα ειλικρινές ενδιαφέρον για τον 67χρονο και τάχα τυχαία. Και στη ροή της κουβέντας του είπε ότι ενδιαφερόταν και για βυζαντινές εικόνες. Χωρίς βεβαίως καμία επιμονή ή κάτι υπερβολικό, για να μην κινήσει υποψίες. Έτσι φρικά λένε, κι όποιος το καταλάβει. Και συνέχεια είχε αίσιο τέλος. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος για τη σημερινή εκδήλωση. Πρώτα-πρώτα γιατί γίνεται στην πατρίδα μου και όλοι μας θέλουμε να προβάλλεται και να προωθείται ο πολιτισμός στη Ξάνθη με όποιο τρόπο θεωρούμε καλύτερο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της αγαπητής μου μαθήτριας, της Βίγη, που εκείνη το γράφει με ύψιλον, αλλά εγώ, ολυθώντας τη γραμματική τριανταφυλλίδη, το γράφω με ήττα, καθώς επίσης και όλους όσους όσοι οργάνωσαν τη σημερινή εκδήλωση. Νομίζω ότι η Βίκη είναι η ψυχή και όλοι οι άλλοι την ακολούθησαν, την ακολουθήσαν μάλλον, την ακολουθούν. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος γιατί ένα βιβλίο και μια ιδέα μας μάζεψε εδώ και ελπίζω ότι αυτό θα είναι μόνο η αρχή για το τι θα ακολουθήσει όσον αφορά το θέμα των αρχαιοτήτων στην πατρίδα μας. Γι' αυτό κύριε Τσούκαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν από λίγα χρόνια, ασχολούμενος με τα άπειρα, διάβασα για τον Λέχερ το 1876, τον Ρενά το 1882, τον Ρέγγελ το 1887, επισκέπτονται τη Θράκη, περνούν από τα άπειρα ψάχνοντας. Ο Ρέγγελ αναρωτιέται πού να βρίσκονται τα λείψανα των Αυδείρων και κλείνει ένα άρθρο που θεωρείται από τα πρώτα και σημαντικότερα για τα άπειρα, ότι στο χωριό Γουλούστρα, επαναλαμβάνω αυτά γίνονται 1887, που είναι μια μισή ώρα από τα αρχαία,
βρήκα μερικά αποτμήματα από μαρμάρι μουσικίωνες, μία σαρκοφάγο κτλ. Και επίσης ότι ο γιατρός είχε την καλοσύνη να του κάνει δώρο μερικά νομίσματα των Αθήρων που είχαν στη μία όψη τους τον Απόρρονα και την άλλη μεριά τους τον Γρίπα. Οι αρχαιοκάπηλοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, δρούσαν όχι μόνο ανεπίσημα. Οφείλω χάρητες του Στέφανου Ιαννίδη που βρήκε ότι το 1911 στην Ξάνθη υπήρχε κατάστημα αγοράς και πώλησης αρχαίων. Ενώ στα 1921 ο Στάνλεϊ Κάσον αγόρασε στην Ξάνθη χρυσά κοσμήματα που προέρχονταν από τάφο του Γιακά κατά τον πολιτή. Ευχαρίστησα τον κύριο Τσούκαλη γιατί με το βιβλίο του, στο οποίο θα αναφερθώ, στον πρόλογο μας εξηγεί πώς τυχαία θα έλεγα ασχολήθηκε με τις ερευνητικές αναζητήσεις και πώς μεταπίδησε στα θέματα αρχαιοκαπηλείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και βέβαια, εκείνο το οποίο πληροφορήθηκα που δεν το ήξερα είναι πως η αρχαιοκαπηλεία υπήρχε από την αρχαία εποχή. Δεν ήξερα παραδείγματος χάρη αυτοί φίλοι και φίλες ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε, ας πούμε, λόγω της αγάπης του για τον αρχαίο αθηναϊκό πολιτισμό, έγινε συλλέκτης αρχαιοτήτων στην Πέλα. Την ίδια τάση είχαν και οι μεταγενέστεροι βασιλείς των ελληνιστικών χρόνων, υφαρπάζοντας έργα τέχνης από διάφορες περιοχές και μεταφέροντας σε άλλο χώρο. Πράγμα το οποίο το είδαμε στην μεταγενέστερη περίοδο, πως από την Κωνσταντινούπολη έφυγαν όλα στη Βενετία, η Σταυροφόρη και όλα αυτά. Έτσι, ένας ο οποίος ενδιαφέρεται για την ιστορία της αρχαιοκαπηλείας μπορεί να δει πολλά στοιχεία τα οποία τα βιβλία μας δεν τα αναφέρουν. Και βέβαια, στοιχεία για κλοπές και για μία μεγάλη, ένα σωρό θα έλεγα, λαθρανασκαφών που γίνονται και αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα. Ξέρω ότι στην Ξάνθη πριν από 30-40 χρόνια ήταν γνωστές 80 αρχαιολογικές τοποθεσίες από την προϊστορική εποχή μέχρι τα ύστερα βυζαντινά χρόνια. Εκείνο που σας ανέφερα προηγουμένως είναι ότι στην Ευρώπη όλα τα μουσεία βέβαια είναι γεμάτα από αρχαιότητες τα οποία αποκτήθηκαν με περίεργους τρόπους. Είναι προϊόντα νόμιμης ή παράνομης μάλλον αρχαιοκαπηλείας. Εκείνο που ανέφερα όμως το παράδειγμα για τον Νίκο Χρήστης, μου δηλώνει ο κύριος Τσούκαλης ότι η πρωτοκαθεδρία σε όλα αυτά είναι η Μεγάλη Βρετανία. Φανταστείτε ότι εμείς ζητούμε τα Ελγίνια Μάρμαρα και από την άλλη μεριά η ίδια η χώρα έχει μία βιομηχανία, θα λέγαμε, που νόμιμα ή κυρίως παράνομα διακινούν αρχαία αντικείμενα. Το βιβλίο του κυρίου Τσούκαλη έχει 20 τέτοιες συνταρακτικές περιπτώσεις. Προσπάθησα να βρω ποια ήταν η τυπολογία και η δομή του κάθε ενός κεφαλαίου. Ξεκινάμε με μία απλή είδηση από εφημερίδα. Μετά, όπως λέμε στα μαθηματικά, ο κύριος Τσούκαλης αναζητά τα δεδομένα και καταστρώνει το πρόβλημα. Κάνει σενάριο ή σενάρια για την ενίσχυση του προβλήματος. Και επίσης διατυπώνει εναλλακτικές εκδοχές
για την επίλυση του προβλήματος. Υποκριτές με την αρχαία σημασία του όρου αναλαμβάνουν το ρόλο τους στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Και ευχαριστώ τον κύριο Κουστάλα που με το απόσπασμα έδειξε ακριβώς αυτή την υποκριτική διάσταση του έργου του. Σε όλες τις φάσεις υπάρχει επαφή με δημόσιες αρμόδιες αρχές. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα πιστικό και υπάρχει και μία τελική πράξη που βέβαια καρποφορεί με τη σύλληψη των αρχαιοκαπήλων και τη λήψη των αντικειμένων. Γιατί χωρίς αυτά τα δύο, η σύλληψη δηλαδή των αρχαιοκαπήλων και κυρίως την λήψη των αντικειμένων, θα ήταν ένα απλό, μία απλή φάρσα. Θα έλεγα ότι όλη αυτή η δουλειά την οποία κάνει ο κ. Τσούκαλης, τυπολογικά, μοιάζει με πολλά από τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστη. Ως λογοτεχνικό κείμενο, και καταλήγω με αυτό, έχουμε την περιγραφή των γεγονότων και κυρίως των προσώπων. Τα χαρακτηριστικά των αρχαιοκαπήλων που θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι έξυπνοι και τυχεροί. Ότι θα κάνουν την καλή μπάζα στη ζωή τους. Και τελικά, ο κύριος Τσούκαλης, σαν ένας παντεφόπτης, ο οποίος τα βλέπει όλα, τα οργανώνει όλα, τα σχηματοποιεί και στο τέλος έχει πράγματι μία καλή μπάζα, αλλά η μπάζα αυτή δεν είναι για τον ίδιο, είναι για όλους μας. Τον ευχαριστώ για τη συγκίνηση που μου έδωσε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και προσπαθώντας να μην το δω σαν ένα αστυνομικό, ας το πούμε, περιγραφικό κείμενο, δημοσιογραφικό κείμενο, αλλά μία σκηνοθεσία για να λύσουμε κάποια προβλήματα της εποχής μας. Και βέβαια, εκεί παρέλειψα να πω ότι η αρχαιοκαπηλεία είναι δεύτερη σε έσοδα μετά τα ναρκωτικά. Δεν ξέρω αν είναι στη χώρα μας ή παγκόσμια, αλλά στη χώρα μας είναι δεύτερη. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τώρα με τον κύριο Γιάννη Μαραβή, σκηνοθέτη και μέλος της Επιτροπής Προεδρίας των Διεθνών Γραφείων, Τζουζέπε Σάκα. Σας πω καταρχήν ότι δεν κάθομαι δίπλα στον κύριο Πλέσσα, γιατί ο ίδιος νομίζω ότι το ήθελε έτσι. Με άφησε εδώ για να μην σκιάζομαι από το φως του. Θα μιλήσουμε λοιπόν από αυτό το πρώτο ευχαριστήριο που σας δίνω πρέσσα που μου έδωσε αυτό το περιθώριο. Μπορέσω λοιπόν να αφρώσω. Επιπλέον. Σε αυτό τον πλανήτη, σαν φως, σαν φως μου, εννοεί το πυκνό μαλλί μου. Γι' αυτό και τώρα έρχονται εδώ για να
της οποίας κεράζοντας πει για να μπουν στην Ευρώπη, η οποία η ρίστη Μαρόδο δεν έχει πολύ ζωή. Για πολλούς λόγους και η σχέση είναι μια φιλοπίνια. Το λέω γιατί όλοι, πολλοί άνθρωποι το ξέρουν, ετοιμάζουν μια ταινία για τον Νίκο Κωνσταντέκη και ένα από τα ταξίδια που έχει κάνει είναι στην Κίνα. Στην Κίνα λοιπόν, σε ένα άλλο μεγάλο πολιτισμό, μας λένε Σιλά, που σημαίνει ο άλλος μεγάλος πολιτισμός, έτσι μας λένε Κίνεζοι. Όταν λοιπόν πήγε εκεί ο Κωνσταντέκης, προσπάθησε να καταλάβει τι είναι η Κίνα. Είχε λοιπόν ένα μανδαρίνο εκεί δίπλα του, ο οποίο ήξερε πάρα πολύ καλά πώς δουλεύει ο ψυχισμό των. Αλλά και η ίδια η χώρα, στρίβεστα, έτσι. Του είπε λοιπόν, ρώτησε ο Περατζέκη, εσεί τι πιστεύετε εδώ στην Κίνα, είστε τον Βούδα ή με τον Κονφούκιο. Όχι, λέει, εσεί δεν είναι. Οι θεοί μα είναι οι πρόγονοί μα. Σε αυτού λογοδοτούμε. Λογοδοτούμε τους πρόγονους για τις πράξεις μας και αν πάμε κάτω και δεν έχουμε πράξει αυτό που έπρεπε να πράξουμε, μας τιμωρούν και λογοδοτούμε σε αυτούς που είναι να έχουν, αν δεν πράξουμε αυτό που έπρεπε να πράξουμε, θα μας τιμωρήσουν. Όταν αφήνουμε να διαμελίζεται η χώρα και να χρησιμοποιούμε τον τρόπο, ή μάλλον με την ασπλαχνία μας, αφήνουμε την κάτω Ελλάδα που είναι η πάνω Ελλάδα να εξορίζεται, να τεμαχίζεται και να πουλείται, να πωλείται ως πόρνη, εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες. Εμείς μικραίνουμε. Αυτά δεν μικραίνουν. Γιατί αυτά κάποτε θα γυρίσουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε με αυτά. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα σήμερα έχει ένα μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, είναι γιατί δεν έχει αγαπήσει τον ανώτερο εαυτό της. Ο ανώτερος εαυτός της, ο πνευματικός ανώτερος εαυτός της, αυτό δηλαδή που, ο εαυτός που επικοινωνεί με τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, με τους πρόγονους που περάσαν από εδώ, είναι αυτός ο οποίος λέει ότι πρέπει να πράξεις το καλό, ότι πρέπει να σέβεσαι τους άλλους, να σέβεσαι τις παραδόσεις, τα πράγματα που ξεκίνησαν και να αγωνίζεσαι να υπάρξουν και τους μελλοντικούς ανθρώπους. Συμβαίνει αυτό. Δεν σου λέει. Η απουσία αγάπης αφήνει αυτά τα πράγματα. Εάν, ας πούμε, είμαστε στην Κίνα ή αν θέλω να το πω, ό,τι λένε οι Κινέζοι λένε και στην πραγματικότητα και η αρχαία μεγάλη σοφία. Ο Πλάτωνας, έτσι είναι, λέει ότι, ότι η ψυχή είναι το σημαντικό γεγονός της ύπαρξης του όντως. Δεν είναι το ίδιο το όντως, δηλαδή η σαρκική ένδυση. Η ψυχή λοιπόν πρέπει να κάνει τη διαδρομή να τη αναβάθμιση τη καλλιτέχνη, δηλαδή να κάνει το καλό για να μπορεί στον επόμενο κύκλο να αναβαθμιστεί. Όταν το κάνει, συμβαίνει ό,τι λένε και οι Κινέζοι, πρόγονοι από εδώ. Φανταστείτε όλου εμά λοιπόν όταν θα κάνουμε το κύκλο, αν θα το κάνουμε για να πάμε προ τα πάνω, τι θα έχουν να πούν οι πρόγονοι. Το λέω αυτό γιατί το βιβλίο, μάλλον ακριβέστερα, γιατί ό,τι κάνει ο κύριος Τσούκαλης, ο αγαπητός φίλος κύριος Τσούκαλης, το κάνει γιατί είναι καλός άνθρωπος. Όπως έχει μια γλυκιά καλοσύνη για όλους τους ανθρώπους, ξέρω πάνω από τα βιβλία, είναι ένας άνθρωπος τοτικός. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν πότε έχουν αρχίσει τη διαδικασία να υπηρετούν το καλό όταν το δίνουν χωρίς να φέρουν. Χαρά της προσφοράς. Ο κύριος Τσούκαλης δίνει, δεν παίρνει. Από αυτή την αγάπη κάνει ο λόγος για αυτή την προσπάθεια για να μην φύγουν. Γιατί κάνει αναβαθμίσει την ψυχή του.
προτείνω σε όλους εμάς αυτή την πλευρά του κυρίου Τσουκαλή. Την πλευρά της αγάπης, την πλευρά της προσπάθειας να αναβαθμίσουν την ψυχή μας, κάνοντας το καλό για τους άλλους. Είτε είναι αυτή η πρόβλημα για τους αφήνων και την έξω, είτε οι καλοί μας που πάσχουν. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που είμαι σε αυτήν την πόλη, για δύο λόγους. Τρεις να πω, ένας είναι που μ' άφησε ο Μίμης να αφρός ο λόγος χωρίς τη σκιά του, ας πούμε, λίγο πείτε βαριά. Το παίρνω. Όταν είναι αυτός ο λόγος. Ότι ήρθα να πω καλά λόγια για δύο ανθρώπους εδώ μας. Για την αγαθή ψυχή του κύριου Τσουκαλή και μετά είναι τα βιβλία. Και είναι γιατί υπάρχει η αγιότητα, η αγαπότητα. Και τα καλά λόγια για τη Βίκη του Παπαδάκη. Όχι γιατί η Βίκη ήταν μαθήτριά μου, φοιτήτριά μου, δίδασκα, έχω κάνει και αυτό το σπορ, αλλά γιατί ένα πράγμα που ίσως δεν ξέρει. Πρόεδρος στα βραβεία είναι ένας καθηγητής της νομικής ιερωμένος, ο οποίος είναι άγιος άνθρωπος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτά που φαντάζεστε κανείς για τα άγιος. Εγώ δηλαδή όταν πηγαίνω, πιάω τα χέρια και πιάνω κάποια ενέργεια. Που ξέρω από ενέργειες. Είναι ένας άγιος άνθρωπος. Άμα τον δείτε, άμα τον δει κανείς, Γιώργο Συγκονίδης, μαγαλύτερα, άγιος. Ένας άγιος άνθρωπος. Τα βραβεία αυτά είναι η δίκη. Τη δίκη εμπιστεύεται ο ιερωμένος. Και ξέρετε τι κάνει η δίκη. Δεν έχει αφήσει καμιά χρονιά να περάσει χωρίς να βάλει μέσα την Ελλάδα. Καμιά χρονιά. Και ξέρετε τι άλλο κάνει. Και το ξέρω προσωπικά αυτό. Όλο και τα γυρίζει να συνδεθούν με την ψάση. Δηλαδή, στον τόπο που τη γέννησε, να αποδώσει την τιμή που τη γέννησε. Να την προστατεύσετε, να την αγαπάτε, γιατί η μάτη μπορεί να σας δείξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παραγωγή και παντοστέρηση. Τώρα θα διαβάσουμε ένα απόσπασμα ακόμα από το βιβλίο του κυρίου Τσούκαλη. Είναι από τον Φάκελο Γιάννενα. Οι καταγγελίες των αρχαιοκαπήλων, η λέξη καταγγελίες εισαγωγικά. Με δύο λόγια, έχουν και αυτοί τις ασφαλιστικές τους δικλίδες και δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Ωστόσο, οι αρχαιοκάπηλοι δεν αρκούνται μόνο στο να κινούν μηχανισμούς διασταύρωσης στοιχείων για όσους τους προσεγγίζουν. Έχουν κι άλλα, πιο σύνθετα αμυντικά συστήματα. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να θέσουν υποπαρακολούθηση με σάζοντες και αγοραστές. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να κάνουν εικονικές παραδόσεις των αρχαίων αντικειμένων προκειμένου να δουν αν θα υπάρξει αστυνομική επέμβαση. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι μπορεί να στήσουν μια αντίστοιχη επιχείρηση αποτροπής της σύλληψής τους ισοδύναμη με αυτή της αστυνομίας. Στην περίπτωση των Ιωαννίνων, αλλά και σε άλλες υποθέσεις αρχαιοκαπηλείας στην Αττική και όχι μόνο, έχει διαπιστωθεί ότι οι αρχαιοκάπηλοι εισβάλλουν στα γραφεία των αστυνομικών υπηρεσιών και προσπαθούν να χτυπήσουν την Ελλάς στη βάση της. Πολλοί αρχαιοκάπηλοι, με το πρόσχημα ότι είναι νομοταγείς πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν τις διοικητικές αρχές, επισκέπτονται τα γραφεία της Ελλάς και δηλώνουν ότι έχουν ζωτική σημασία πληροφορίες για την δράση αρχαιοκαπήλων. Το ενδιαφέρον του δεν είναι μόνο να παρασύρουν τις αστυνομικές δυνάμεις σε μια έρευνα χωρίς αντίθεσμα, προκειμένου αυτοί να βρουν ελεύθερο πεδίο δράσης. Αυτή είναι μια γνωστή κλασική τακτική. Αλλά να δουν τα πρόσωπα των αστυνομικών που ασχολούνται με τέτοιους είδους έρευνες, ώστε να μην πέφτουν θύματα ερευνών της αστυνομίας με αξιωματικούς που υποδίονται τον υποψήφιο αγοραστή. Τους καταγράφουν και ξέρουν να τους αναγνωρίζουν, να τους εξουδετερώνουν και να τους αδρανοποιούν. Η τακτική αυτή είναι
αποτελεσματική, γιατί οι μυστικοί αστυνομικοί δεν μπορούν να κρυφτούν. Μια παρόμοια κατάσταση με τις προσπάθειες των αρχαιοκαπήλων να μας αποκαλύψουν και να μας απορριθμίσουν, αντιμετώπισα στην έρευνα στα Γιάννενα. Κυρία Κυριακή Χατζηπροκοπίου, αρχαιολόγος της εφορίας Αρχαιοτύπων Ξάνθης και υπεύθυνη της αρχαιοκαπηλείας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της προϊσταμένης μου, της κυρίας Καλιτζή, για την πρόσκληση και την τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στην απόψινή εκδήλωση, στην οποία κεντρικό και τιμόμενο πρόσωπο είναι ο κύριος Γιώργος Τσούκαλης. Η απόψινή βραδιά θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική και ξεχωριστή, και για πολλούς λόγους, αλλά θα επικεντρωθώ σε τρεις που θεωρώ και τους βασικότερους. Ο πρώτος είναι ότι, όπως ήδη έχω πει, τιμάται ο κύριος Τσούκαλης λόγω της δράσης του ενάντια στην αρχαιοκαπηλεία και θεωρώντας ότι πιστεύω ότι είναι ένας άνθρωπος πρότυπο. Αλλά πάνω απ' όλα, ότι χωρίς κανένα ίδιον όφελος, και χωρίς καμία φιδό, αφιέρωσε ένα κομμάτι της ίδιας της ψυχής σε αυτόν τον άνθρωπο αγώνα, ο οποίος διήρκησε 20 χρόνια ενάντια στη μάστιγα που ονομάζεται Αρχαιοκαπηλεία, ή όπως θα την χαρακτήριζα εγώ, επινοούμενη από τον τίτλο του βιβλίου, ξεπούλημα αρπαγή της ιστορίας. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, λοιπόν, εργάστηκε χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος και κατάφερε κάτι δύσκολο και πραγματικά αξιοθαύμαστο. Να επιφέρει 20 γέρια πλήγματα, εξαρτώνοντας αντίστοιχα κυκλώματα αρχαιοκαπηλείας, περνώντας μέσα από σπηγάδες πολλές φορές, μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή στην σύλληψη των αρχαιοκάπηλων και στη διάσωση και επιστροφή των αρχαιολογικών μας θησαυρών. Ο κύριος Τσούκαλης, λοιπόν, έχει προσφέρει στην κοινωνία μας ένα πρότυπο, πιστεύω, ένα πρότυπο γενοδορίας, γενοψυχίας και γενικά ένα πρότυπο ζωής. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο θεωρώ σημαντική αυτή την εκδήλωση είναι γιατί παρουσιάζεται ένα βιβλίο που θα μπορούσαμε να το διαβάσουμε όλοι. Είναι επανάγνωστο. Έχει δυνατό αφηγηματικό χαρακτήρα, δυνατή πλοκή, δράση, αγωνία και ευτυχώς αίσιο τέλος. Περιλαμβάνει ιστορίες εξυπνίες της υποθέσεων αρχαιοκαπηλείας, που η κάθε μία πιστεύω ότι θα μπορούσε να αποτέλεσε ένα αυτοτελές επεισόδιο σε αστυνομική σειρά. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία που το καθιστούν θετικό προς τον αναγνώστη. Ταυτόχρονα όμως, διαβάζοντάς το, εισέρχεσαι σε έναν άγνωστο για τους περισσότερους από εμάς κόσμο, στον κόσμο των αρχαιοκάπηλων, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι άνθρωποι με απλή παραβατική συμπεριφορά, είναι άνθρωποι αντίστοιχοι. Προέρχονται από πολλές, από όλες θα έλεγα, τις κοινωνικές, οικονομικές, μορφωτικές βαθμίδες. Ανοίγουν σε σκοτεινά επιπλώματα, ιδιαίτερα επικίνδυνα και δρούν σε πολλά επίπεδα και τις περισσότερες φορές με μπλοκάμια που οφείλονται και στο εξωτερικό. Άρα, όποιος τολμήσει να εισέλθει στα άκρα αυτών των επιπλωμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει τόλμη, σθένος και φυσικά απόλυτη επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει. Και νομίζω ότι ο συγγραφέας του βιβλίου απέδειξε ότι διαθέτει όλες αυτές τις αρετές και ακόμη περισσότερες. Για μένα όμως το σημαντικότερο είναι ότι διαβάζοντάς το, συνειδητοποιεί και ο μη ειδικός αναγνώστης ότι η αρχαιοκαπηλεία δεν είναι ένα συνηθισμένο έγκλημα. Είναι η προδοσία απέναντι στην πατρίδα και απέναντι στους προγόνους μας, αλλά και προς τις μελλοντικές γενιές. Προδίδεται το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του έθνους μας. Και αυτό γιατί η έθνος χωρίς παρελθόν δεν έχει ούτε μέλλον. Όταν άκουγα τη λέξη εισαγγελέας, κάτι φτερούγησε μέσα μου, τρόμαξα. Το ομολογώ, κοίτα. Αλλά τώρα πόσο γοητευτική εισαγγελία πρώτη φορά βλέπω. Παρακαλώ λοιπόν την κυρία Αθηνάκου Σταλκινίδου, συμπτωματικά εισαγγελία πρωτοδικών καμπάνων. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση και προσωπικά την κυρία Παπαδάκη μου αυτή την προσωπική πρόσκληση. Εγώ θα μιλήσω για το νομικό πλαίσιο, για την νομική προστασία δηλαδή των αρχαιοτήτων. Τα πρώτα γνωστά νομοθετήματα για την προστασία των μνημείων τα βρίσκουμε στους τελευταίους Ρωμαίους Αυτοκράτορες.
Υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στην ιστορία κατά την εποχή του Αυτοκράτορα Θεοδόσιου, ο οποίος στο όνομα του χριστιανισμού εξαφάνισε πολλά μνημεία τα οποία θεωρούνταν της ιδωλολατρίας. Όπως εννοούμε σήμερα. Τώρα στην αναγέννηση. Το 1400. Ο Πάπας Πίος ο Δεύτερος θεσπίζει αυστηρές ποινές για όσους καταστρέφουν ή λελατούν μνημεία. Και ενώ αρχές του 16ου αιώνα συναντάμε και τις πρώτες ανασκαφές για την ανακάλυψη των αγαλμάτων. Τώρα, μετά την τουρκοκρατία στη δική μας χώρα, σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Καποδίστριας, ο οποίος απαγόρευσε την εξαγωγή αρχαίων από την ελληνική επικράτεια. Το συστηματικό όμως πρώτο νομικό κείμενο που συναντάμε στην ελληνική νομοθεσία είναι έργο του Μάουρερ. Είναι δηλαδή έργο της Αντιβασιλείας, ένας νόμος του 1834. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922, έχουμε τη θέσπιση του νόμου 53-51 του 1932, έναν αναλυτικότατο νόμο, ο οποίος αποτέλεσε και βάση για την πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Οι νομικοί χρησιμοποιούμε κατά κύριο λόγο την έννοια προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και όχι τόσο τον όρο αρχαιοκαπηλεία. Τώρα, το Σύνταγμα, το οποίο ισχύει και σήμερα το 1975, θεσπίζει στο άρθρο 24 για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Ενδιαφέρον θα είχε να αναφέρω και γειτονικές μας χώρες, οι οποίες επίσης συνταγματικά προβλέπουν την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η Ιταλία, παραδείγματος χάρη, συνδέει την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος με την εθνική της ταυτότητα. Η Γερμανία, είδα από το 1919 στο Σύνταγμά της, προβλέπει την προστασία των μνημείων. Το Βέλγιο, μάλιστα, αναγάγει την έννοια της προστασίας των μνημείων ως στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Εντύπωση προκαλεί το Γαλλικό Σύνταγμα, το οποίο δεν έχει κάποια όμοια ρύθμιση. Αφήνει δηλαδή στον εθνικό νομοθέτη, δηλαδή στις κυβερνήσεις τους, να ρυθμίζουν κάθε φορά με νόμους την προστασία των αρχαίων και των μνημείων. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 1992, με το άρθρο 128 της Συνθήκης του Μάστριχτ, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας έχει αναχθεί και σε ένα από τα κύρια μελήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, για το ισχύον δίκαιο. 70 χρόνια λοιπόν μετά τον νόμο 53-51 του 1932, έχουμε τη θέσπιση του νόμου 30-28 του 2002, ο οποίος ισχύει και σήμερα, τον οποίο τον εφαρμόζουμε εμείς δηλαδή στις δικαστικές αίθουσες. Αυτός ο νόμος διευρύνει εντυπωσιακά το αντικείμενο προστασίας, δεν περιλαμβάνει δηλαδή μόνο τα αρχαία αγάλματα, μνημεία, αλλά και τα νεότερα, αυτά δηλαδή που χρονολογούνται μετά το 1830. Επίσης, περιλαμβάνει τόσο τα ακίνητα όσο και τα κινητά μνημεία, προστατεύει εκτός από τα ενσώματα και τα άειλα πολιτιστικά αγαθά, τα οποία είναι έθιμα, παραδόσεις, τραγούδια, και επίσης και σε χωρική έκταση διευρύνει την προστασία, δηλαδή δεν προστατεύει μόνο τα αρχαία, αλλά και τους χώρους που τα περιβάλλουν, τις ζώνες προστασίας δηλαδή, τις λεγόμενες. Τώρα, τα αρχαία δεν χρειάζονται κάποια έκδοση διοικητικής πράξης για να προστατεύονται. Τα νεότερα μνημεία θα πρέπει να χαρακτηριστούν ως τέτοια με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού. Κάθε πρόσωπο τώρα που ανακαλύπτει κάποιο αρχαίο οφείλει, χωρίς υπέτεια χρονοτριβή, να το δηλώνει στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή. Στη συνέχεια προβλέπεται με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού πάλι κάποια αμοιβή ανάλογα με τη σπουδαιότητα του μνημείου που κάθε φορά αποκαλύπτεται. Υπάρχουν μια σειρά από ποινικές διατάξεις, οι οποίες διαφοροποιούν λίγο τις ποινές για τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως είναι οι κλοπές, οι υπεξαιρέσεις, τα οποία τα αναγάγει σε κακουργήματα, με ποινές δηλαδή καθήρξεως, που σημαίνει και ενδεχόμενη προσωρινή κράτηση του δράστη. Προβλέπεται ποινικό αδίκημα φθοράς μνημείου. Προβλέπεται ποινικό αδίκημα παράνομης ανασκαφής, παράνομης χρήσης ανιχνευτή μετάλλου, παράνομης εξαγωγής μνημείων, το οποίο μάλιστα τιμωρείται με κάθεξη. Η παράνομη όμως εισαγωγή μνημείων στην ελληνική επικράτεια τιμωρείται με φυλάκιση. Σε αυτή είναι η διαφορά.
Επίσης υπάρχει ως πλημέλημα η παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου, το οποίο εμείς ως εφαρμοστές του νόμου το συναντάμε πάρα πολύ συχνά στις λεγόμενες ζώνες προστασίας, όταν οι επιχειρηματίες προσπαθούν να αναπτύξουν κάποια εμπορική δραστηριότητα πλησίων κάποιο αρχαίο, το οποίο βέβαια προϋποθέτει μια άδεια από την αρμόδια αρχαιολογική αρχή. Θα κλείσω αναφέροντας το άρθρο 120 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Ο κύριος Τσούκαλης τον έχει ήδη αποδείξει, όπως και οι συνομιλητές μου, στους οποίους έχω την τιμή να συμμετέχω σε αυτήν την εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πριν καλέσουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Τσούκαλη, θα με επιτρέψετε τα έργα τέχνης, ή τα ονομαζόμενα μεγάλα έργα τέχνης, φαντάζομαι από μία τικέτα που δείχνει ένα αριθμό, στοιχίζει, ξέρω, πουλήθηκε με τόσες χιλιάδες δολάρια, τόσα εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Και ξεχνάμε ότι το έργο τέχνης είναι έργο κάποιου, έργο ψυχής κάποιου, έργο ανάγκης κάποιου. Ο ποιητής το είπε πάρα πολύ όμορφο. Ιδανικές φωνές και αγαπημένες, εκείνων που πεθάνε ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε μέσα στα όνειρα μας ομιλούν, κάποτε μέσα στη σκέψη δες ακούει το μυαλό. Και με τον ήχο του, για μια στιγμή, επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας. Σαν μουσική τη νύχτα, μακρινή, που σβήνει. Όλα αυτά είναι έργα που έχουν πίσω τους κάποιον δημιουργό, ο οποίος προσπαθεί μέσα από το έργο του να αναστεί στη δική του αλήθεια. Και πάντα μέσα από το έργο του τη δική μας αλήθεια. Και σε τελική κατάληξη την παγκόσμια αλήθεια, και μας βοηθά έτσι να δούμε το άλλο πρόσωπο, το φρικτό, το τρομερό της μέδουσας, να αντέξουμε στη θωριά του. Ο δημιουργός μας βοηθάει, και ο κύριος Τσούκαλης επίσης, μας βοηθάει να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια της μνήμης μας. Γιατί, και το είχε πει αυτό ο Τάσος ο Λιγνάτης, ο πατέρας του Δημήτρη του Λιγνάτης, το οποίο είχε πει, η μνήμη είναι η ηθαγένεια. Χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο όταν θυμάσαι υπάρχει στα αλήθεια. Είσαι στα αλήθεια ελεύθερος. Ελευθερία μονάχη είναι η μνήμη μας. Κύριε Τσούκαλη. Φίλη τη Δίκη την Παφατάκη, με το αγαπημένο μου το Γιάννη το Σμαραγδί, το Μίμη τον Μπλέσσα και όλους εσάς. Αναφέρομαι όμως ειδικά σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι με έχουν κάνει πιο σοφό. Παρότι βέβαια ο Γιάννης ο Σμαραγδής περίμενε να ανακοινώσει από εδώ από την ακριτική Ξάνθη απόψε ότι θα είμαι πρωταγωνιστής στην ταινία του Καζαντζάκης, δεν το έκανε, τον συγχωρώ τον Γιάννη. Λοιπόν. Δεν σας κρύβω ότι αυτό το ταξίδι των 24 χρόνων που ξεκίνησα, το ξεκίνησα κάπως τυχαία. Βρισκόμουν για μια υπόθεση στην τότε Δυτική Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ, και άκουσα κάποιες συζητήσεις από κάποιους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων. Δεν είχαν καταλάβει ότι είμαστε Έλληνες, έκανα νόημα σε ένα συνεργάτη μου, τους ακολούθησε, μάθαμε κάποια πράγματα και ενημέρωσα τον αγαπημένο μου φίλο, τον Γιώργο τον Μπέρτζο, διευθυντής τότε στην Μεσημβρινή την εφημερίδα. Γιώργο, του λέω, έχω μια υπόθεση με αρχαιοκαπηλεία, θα πάω να ενημερώσω τις αρχές. Μου λέει, και πολύ θα κάνεις, πολύ καλά θα κάνεις. Εγώ δεν ήθελα να μπλέξω, έλεγα τι δουλειά έχω με αυτά τα θέματα, εγώ έχω σπουδάσει οικονομολόγος, ήθελα να ασχοληθώ με το επάγγελμα αυτό που ήταν όνειρο ζωής, ασχολήθηκα και οι υποθέσεις που με ενδιαφέραν ήταν άλλες. Όχι, μου λέει, θα ενημερώσεις, αλλά θα ασχοληθείς κι εσύ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και δοκίμασα την αδρεναλίνη αυτής της έρευνας. Την ξαναδοκίμασα και τελικά έχω εθιστεί σε αυτή την αδρεναλίνη, η οποία έχει μια διαφορετική όψη από τις άλλες έρευνες, τις εμπροβιομηχανικές, τις ναυτιλιακές, τις υποθέσεις ασφαλιστικών εταιριών, τις εξαφανίσεις. Διαπίστωσα ότι αυτή η αδρεναλίνη έχει μια δόση πατρίδας. Και αυτή η πατρίδα με έκανε πραγματικά κάθε φορά που είχα
κάποιες αρχαιότητες στα χέρια μου μετά τη σύλληψη των αρχαιοκαπήλων, γιατί συνήθως πρώτα φτάνανε οι φωτογραφίες για να τα στείλουμε στην τεκμηρίωση. Όταν λοιπόν είχα το άγαλμα της ΕΚΑΤΗ στη Λεωφόρο Συγκρού, όπου προηγήθηκε μία μάχη, θα έλεγα, για τη σύλληψη, και οι φίλοι εδώ, οι αστυνομικοί, ξέρουν πολύ καλά τι μπορεί να συμβαίνει. Και όταν έπιασα το άγαλμα της ΕΚΑΤΗ και μου είπαν οι αρχαιολόγοι ότι είναι μοναδικό, ένιωσα κάτι. Και εδώ θα διαφωνήσω ότι αυτό που κάνω, το κάνω χωρίς να εισπράττω. Εισπράττω αυτή την ηθική ικανοποίηση, η οποία δεν εξαγοράζεται με τίποτα. Είχα την τιμή, η ταπεινότητά μου, να κρατήσει στα χέρια τον πίνακα του Ρούμπενς. Ένα πίνακα που τον έψαχνε όλη η Ευρώπη. Και βρέθηκε τελικά στην Ελλάδα. Με τα αρχαία της Κορίνθου. Δυστυχώς στο βιβλίο μου δεν υπάρχουν οι δύο μεγαλύτερες υποθέσεις, μία εξ αυτών με 1600 νεολιθικής εποχής, και απευθύνομαι στον αρχαιολόγο περισσότερο που μπορεί να φανταστεί τι σημαίνουν, όπου ήταν έτοιμα να φυγαδευτούν από τη Μαρίνα του Αλίμου. Μαζί μου ήταν και το BBC. Στενοχωρήθηκα ιδιαίτερα όταν στη συνέντευξη που ακολούθησε στο γραφείο μου με ρώτησε η δημοσιογράφος: «Μα κύριε Τσούκαλη, ζητάτε τα γλυπτά του Παρθενώνα». Και θέλω να τα λέμε γλυπτά, γιατί δεν θέλω σε αυτό το ληστή τον Έλγιν ούτε να τον ακούω και να λέμε τα. Γιατί το έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος, ή τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Τα γλυπτά λοιπόν του Παρθενώνα είναι το πιο σωστό. Μου είπε λοιπόν: «Μα ζητάτε να πάρετε τα γλυπτά όταν εσείς οι ίδιοι αυτή τη στιγμή ασχολείστε με την αρχαιοκαπηλεία». Ειλικρινά εκνευρίστηκα και είπα ένα πράγμα, ότι μπορεί κάποιοι, οι οποίοι για μένα είναι εθνικοί μειοδότες, είμαι πολύ χαμηλού προφίλ, αλλά πιστέψτε με, τον αρχαιοκάπηλο τον θεωρώ προδότης πατρίδος μου. Γιατί στα παιδιά μας δεν αρκεί να παραδώσουμε τα 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρέπει πρωτίστως να τους παραδώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά. Θέλω λοιπόν όλοι να ενώσουμε τις φωνές μας. Θέλω να το κάνουμε πράξη, να έχουμε το θέμα της καταπολέμησης της αρχαιοκαπηλείας μέσα στο μυαλό μας, να σφίξουμε τα χέρια μας όλοι. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά κάποιους ανθρώπους που με έχουν βοηθήσει. Πρώτα την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, το γιο μου, τη γυναίκα μου, τον ανιψιό μου, τον Φόντα, που συμμετείχε σε πάρα πολλές αρχαιοκαπηλείες. Ήταν πιο αδύνατος τότε, δεν θα τον αναγνωρίσετε στο βιβλίο. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα, εσείς εδώ στην Ξάνθη έχετε μια σπουδαία Ελληνίδα, η οποία ταξιδεύει τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο. Τη Βίκη την Παφατάκη. Μπράβο. Δεν σας κρύβω ότι η Βίκη με έκανε να καθίσω να μετρήσω πόσες αρχαιότητες έχουν σωθεί από τις δικές μας ενέργειες. Δεν το είχα κάνει ποτέ. Σας μιλώ ειλικρινά. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω δύο κολοσσούς της τέχνης, το Μίμη τον Μπλέσα, το Γιάννη τον Σμαραγδί. Το Γιάννη τον Σμαραγδί, το Μίμη τον Μπλέσα. Και όλους εσάς που είπατε αυτά τα υπέροχα λόγια, τον κύριο Κοστάλα. Αλλά θα σας πω και κάτι που το πιστεύω και δεν είναι ότι είμαι σεμνός. Δεν αισθάνομαι ότι έχω κάνει τίποτα. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι. Έτσι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο τον Θεοδωρακέ, την Όλγα, τον Θεανό, όλους όσους συντελέσαν σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση. Σε αυτή την εκδήλωση που πραγματικά είναι αφετηρία για κάτι καλό, και επειδή εγώ είμαι πεισματάρης υπηρώτης, αυτό που ξεκινάμε με την αγαπημένη μου φίλη τη Βίκη την Παφατάκη και τους υπόλοιπους φίλους θα το συνεχίσουμε όπως 24 χρόνια το συνέχισε. Θέλω να ευχαριστήσω και κάποιους φίλους που ήρθαν, όπως και στην πρώτη εκδήλωση μετά τη βράβευσή μου στην Αθήνα, που ήρθαν από μακριά, από την Ιταλία, από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα είναι και μια φίλη μου, η Λιλίκα Ιαρνάκη, εδώ πέρα, μια σπουδαία καλλιτέχνης, η οποία έγινε ένα μέλος της παρέας μας. Γιατί ένα σημαντικό κομμάτι επίσης από αυτά που έχει κάνει η Βίκη Παφατάκη είναι το ότι έφτιαξε μια υπέροχη παρέα, μια παρέα που πραγματικά νιώθουμε ένας με τον άλλον πολύ κοντά. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Τέλος, ελπίζω να έχω πει στο Γιάννη για να μου δώσει το ρόλο. Κύριε Σπέλη, αφήστε με το πάνω, γιατί η κυρία Λιλίκα
τα ανάγκη της ερευνάς είναι μια έκπληξη. Παρακαλώ, κύριε Ανάκη, να μένει. Αυτό το λέω ποτέ να το ξεχνάμε. Είναι απόψε ανάμεσά μας. Θυμάμαι κάτι πολύ σύντομο. Όταν έγινε η ανταλλαγή πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, έτσι το ονόμασε τότε, ένας ιερέας βρέθηκε στη Θράκη και ήρθε να βρει ένα χωριό όπου να έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες. Δεν γνώριζε κανένα, δεν είχε κανένα σοβόρο, ήταν μόνος, κατάλαβε. Προχωρώντας λοιπόν, είδε κάπου μακριά κάτι που έμεινε σαν ένα γέρο κάτι. Κοίταζε κάτι. Τι κοιτάει αυτός. Πλησιάζει λοιπόν κι άλλο και λέει ότι ο γέροντας κοίταζε ένα λιάκι, φιλούσε. Και πλησιάζει και του λέει, «Παντού, τι κοιτάς?» Ο γέροντας δεν σήκωσε το κεφάλι του, αλλά είπε, «Βλέπω, παιδί, τη ζωή μου που κυλάει, που τρέχει, δεν χάνεται». Τότε ο ιερέας του λέει, «Μη στεναχωριέσαι, παππού, ξέρει αυτή τι πάει. Πάρε κατά τη θάλασσα, όλες τις ζωές δεν κοιπάνε». Και τότε ο γέροντας γύρισε και τον κοίταξε και του λέει, «Ναι, παιδί μου, η θάλασσα ήταν παιδί μου, είναι από τα δάκρυα». Αυτό δεν είναι δικό μου. Είναι Νίκος Καζαντζάκης, οι αδερφοφάδες. Και σε αυτή τη χώρα είμαστε πάρα πολύ τυχαίοι. Γιατί έχουμε την τύχη. Έχω την τύχη να τον γνωρίζω τα τελευταία πολλά χρόνια, να τον ακούω από παιδάκι. Αν και δεν είμαι πολύ πιο, δεν είμαι πολύ πιο μικρός από το κάπου αυτό, αλλά όταν τα δάχτυλά του αγγίζουν τα πλήθυρα και χαϊδεύουν τα πλήθυρα, χαϊδεύει η ψυχή μας και κάνει τη θάλασσα λιγότερο αρνητική. Το 1963 ο Δημήτρης Μίμης Πλέσσας συνέθεσε τις σπουδές για πιάνο στους ρυθμούς των Ελλήνων. Το έργο εντάχθηκε στην διδακτέα ύλη του Πανεπιστημίου της Μόσχας. Το 2015 το ανακάλυψε η διάσημη πιανίστα Κριστίν Τοκοντιάν, το τοιχογράφησε στον Τερί για διεθνή κυκλοφορία. Τις σπουδές στα 3 τέταρτα και 7 όγδοα χρησιμοποίησε για το στιγμιότυπο των Καλλιάδηδων στη Ξάφνη στις 27 Απριλίου. 22 Απριλίου. Και ο Μίμης Πλέσσας λέει, «Ευχαριστώ όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της ιδιαίτερης αυτής ιδέας». Μίμης Πλέσσας, φοιτητής. Και κάτι για την πιανίστα επίσης,
Η Κριστίν Τοκατιά είναι σωλής του πιάνου γνωστή για τις ακαδημαϊκές της διακρίσεις και το γεμάτο πάθος παίξιμό της. Το 2008 τιμήθηκε με το βραβείο Ελένη Νικονίου από την Ακαδημία Αθηνών. Μεταξύ του 1996-1999 η Κριστίν παίρνει το πτυχίο της από το The Real Arts Music και στη συνέχεια συμπληρώνει τις προηγμένες σπουδές της στο πιάνο στο Royal College of Music στο Λονδίνο. Δεν είπα ποτέ, υπό το μεγάλο καμάρι, την μικρασία. Την είπα πάντα μεγάλη Ελλάδα. Δεν είπα ποτέ την Κωνσταντίνου πόλη, Ισταμπούλ, αλλά επιμένω εις τον Κωνσταντίνου. Και ένα πράγμα που έμαθα να σέβομαι είναι η δική σας υποπονή και το δικό σας χρόνο. Γι' αυτό, κρατώντας το χέρι του αναφερμένου μου, θα πω δύο λόγια για τον άνθρωπο που από τη στιγμή που τον γνώρισα ένιωσα να θυμάμαι τη φιλία του και το θεία αυτό τη φιλία το γράφω με πολύ μεγάλο κεφαλαίο, γιατί η λέξη που χαρακτηρίζει είναι το ιδαργός. Ιδάργο. Πρωτοσυνάντησα τη λέξη στην προσπάθεια μου να μιλήσω μια ακόμη γλώσσα όπως είναι η Ισπανική. Και μετά είδα ότι είναι ιδαργός και δεν υπάρχει πιο σπουδαίος χαρακτηρισμός για τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον Τσούκαλη, γιατί πραγματικά έχει αφιερώσει ένα τέτοιο πάθος τη ζωή του για τα πράγματα που θεωρεί ιδανικά. Για την αποσυνδυασία θέλω ακόμα να πω πως θεωρώ τιμή μου που γνώρισα τους γονείς της Βίκης Παθατάκη. Και να πω ακόμα και το τελευταίο, πως συγχωρείτε είναι τα πολλά μαλλιά του και τα νιάτα του που του επιτρέπουν. Έχουμε λοιπόν μια παρέα που είναι αυτή. Γιατί? Γιατί έχει ιδανικά. Γιατί? Γιατί είμαστε Ιταλοί. Γιατί? Γιατί είμαστε Νάπολες. Γιατί? Γιατί είμαστε Έλληνες εξισοκάλλοντας. Κάνε μου μια χάρη. Πριν από λίγο με ρώτησαν τι είναι εκείνο που πιστεύω πως θα μπορούσε να συμβουλεύσω τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας. Και είπα να έχουν πίστη στην ελπίδα. Όταν το κουτί της Παντόρας άνοιξε, βγήκαν όλες οι κακουργίες, όλες γέννες του λυκού. Έμεινε όμως τελευταία μέσα, κρυμμένη η ενέργεια. Και αυτό ακριβώς περιγράφεται σε ένα από τα τραγούδια μας του δρόμου με τη μήνυση του Λευτέρη Παπαδόπουλου που είναι και το μόνο που έχει εποδόνει επί την ολή Λευτέρη προφέτες της Ισπανικά. Έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω να παίξω λίγο από το από τις κουβέντες που λέει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όταν όμως φτάσω εκεί την ώρα, θα σας παρακαλέσω να συγκροτούμε όλοι οι όρθιοι και να το πουλήσουμε το σήμερα και για την άλλη. Μην μου λυπάς. Είναι όμορφη η ζωή. Να τις λυπάς. Κάνουμε το καλύτερο μας.
η βραβιά δεν έχει τελειώσει. Καθίστε. Η πανέμορφη συμπαρουσιάστρια μέχρι την τιμή να είναι απόψε μαζί, η Χρύσα Ποραίτη θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στους καλεσμένους της. Στο πιάνο είναι ο πιάνιστας ο κύριος Δημήτρης Μαρατάς. Δημήτρη. Και τώρα πια, για πια θα τρέχω.
στροφές σαν μέτρησα. Τις νύχτες